πάμε να ακούσουμε. Επιτυχία ξανά σε όλες και όλους. Καλή ψήφ. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να περάσετε. Έτσι, ένα πρώτο σχόλιο από την πρόεδρο. Καλημέρα, Ανδρέα. Δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Ναι, Έλενα, μου σε ακούμε. Καλημέρα σας. Η πρόεδρος της Βουλής είναι έτοιμη να ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα στο κέντρο Β του Δημοτικού Σχολείου στους Τρούλους. Έφτασε ακριβώς στις 10, στα χέρια της κρατάει το εκλογικό της βιβλιάριο και είναι ήδη μέσα στο κέντρο έτοιμη να ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα. Έχει δηλώσει η κυρία Δημητρίου, γιατί είμαστε στον κύριο Χριστοδουλίδη. Έκανε δηλώσεις πριν μπει μέσα. Ναι, έκανε δηλώσεις πριν ψηφίσει. Μόλις ολοκληρώσει τη διαδικασία, Ανδρέα μου, θα επιχειρήσουμε να πάρουμε ξανά την τοποθέτηση της Προέδρου. Ναι, γιατί είμαστε στον κύριο Χριστοδουλίδη και τη χάσαμε λίγο, αλλά... Ναι. Ναι, ναι. Εμείς βλέπουμε Ελένα Κέπλανα από το εσωτερικό. Καλά, μόνο αυτό βλέπεις. Βλέπεις ολόκληρο Μιχάλαρο εδώ πέρα. Και έχει έρθει και ο συνάδελφος. Ωστόσο, βλέπουμε την πρόεδρο της Βουλής. Καλημέρα, Χριστό Μιχάλαρε. Καλημέρα, Γαβριέλα. Να ψηφίζει. Χαμογελαστή, ευδιάθετη. Πάντα χαμογελάει. Πάντα είναι χαμογελαστή. Είναι χαμογελαστός άνθρωπος. Έρχεται έξω κοντά σου, Έλενα μου, αν μπορούμε να αποστάσουμε μια δήλωσή της, αφού δεν την είχαμε προηγουμένως. Κάτι να ακούσουμε για τις επόμενες τις δηλώσεις μετά και την ψήφωση. Να δώσουμε λίγο χρόνο στους συναδέλφους. Και άλλοι συναδέλφοι. Ετοιμάζονται και άλλοι. Ξεκινάει. Ξανά δήλωση, εντάξει. Σας ακούμε, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Σήμερα είναι η γιορτή της Δημοκρατίας, όπως είπαμε και προηγουμένως. Οπότε καλούμε τους πολίτες να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες να ασκήσουν συλλογικά αυτό το δικαίωμα που δίδεται σήμερα με τις προεδρικές εκλογές. Είναι πολύ σημαντικό ακριβώς να έχουμε ένα συλλογικό αποτέλεσμα που να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο την καλύτερη δημοκρατική έκφραση να διασφαλίσει το μέλλον που αξίζει στην Κύπρο μας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλες και όλους και καλή ψήφου. Μια πολιτικός της νέας γενιάς, βλέπουμε έτσι διαχρονικά τους νέους να απέχουν από την εκλογική διαδικασία. Θέλω να μας στείλετε έτσι ένα μήνυμα στους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Δεν θεωρώ ότι οι νέοι απέχουν, απλά είναι πιο δύσκολο να πειθούν. Και εδώ έγκυται η δική μας ευθύνη και η δική μας αρμοδιότητα. Να πείσουμε ειδικότερα τη νέα γενιά ότι πραγματικά θα πρέπει να συμμετέχει για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, κυρίως για αυτήν. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το μέλλον αυτού του τόπου είναι για τους νέους πρωτίστως. Αυτοί θα είναι οι αρχιτέκτονες του αύριο. Σε αυτούς θα αφήσουμε μια παρακαταθήκη την οποία θα πρέπει να διαχειριστούν. Οπότε χρειαζόμαστε τους νέους σε αυτή την εξή για να μπορέσουμε ακριβώς να έχουμε το μέλλον που αξίζει και στον τόπο μας και στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Έχουμε ιδιαίτερη έγνοια πάντοτε για τη νέα γενιά. Ελπίζουμε και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να κάνουμε να έχουμε το καλύτερο το αποτέλεσμα και να την εκπροσωπούμε με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι η δημοκρατία είναι πάντοτε λειψή, αν δεν συμμετέχουν ισότητα, ειδικότερα ευρύτερα η κοινωνία των πολιτών και ειδικότερα οι νέοι άνθρωποι. Μάλιστα, από πού θα παρακολουθήσετε εσείς την εκλογική διαδικασία? Θα παρακολουθώ από το σπίτι μου. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια μακρά και δύσκολη προεκλογική περίοδο. Σήμερα όμως θα έχουμε τα αποτελέσματα και θα συνεχίσει και την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά και εγώ. Έλενα, μου ακούσαμε και την πρόεδρο της Βουλής. Κάλεσε και αυτή τον κόσμο έτσι να. Ακούσαμε και την πρόεδρο της Βουλής, η οποία σκάλεσε.